μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά το βαρέθηκα. Γεια σας και καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Δεν είναι από το καινούριο της, είναι όμως το remix, εντάξει, γιατί ρε παιδί μου, οκ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Fashion Music Project. Τι ημερομηνία έχουμε? Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος αυτού του Απρίλη. Είμαστε πολύ κοντά στην αρχή του καλοκαιριού και χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό. Χαίρομαι περισσότερο για πιο κοντινά πράγματα, βέβαια, όπως είναι αυτή η επόμενη μία ώρα, στη μέσα στην οποία θα δούμε εκπληκτικά πράγματα που συνέβησαν στον κόσμο της μόδας την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν σας λέω χαζά. Από Μέρη Κατράτζου, η οποία σχεδίασε νηφικό για πρώτη φορά, μέχρι την Kate Moss που θα πάμε behind the scenes στο πώς σχεδίασε την τελευταία της κολεξιόν για τον Nico Topshop. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν έχετε να το κουνήσετε ρούπι, ειλικρινά. Και Victoria Beckham έχω και Alexander McQueen έχω και Kylie Minogue γλυκούλα. Δεν ξέρω γιατί όταν λέω Kylie Minogue μου βγαίνει ταυτόχρονα αυτή η έκφραση. Σαν ότι, εντάξει, είναι αυτή η κοπελίτσα του γείτονα, η κόρη φαρμακοποιού που τα κατάφερε καλά στη ζωή της. Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει αυτό το συνέστημα για την Kylie Minogue, αλλά παρόλα αυτά αυτό μου βγαίνει. Πάρα πολύ καταπιέζομαι. Με στενεύει αυτό που φοράω. Όμως, επειδή κάνουμε εκπομπή για τη μόδα, επειδή αυτό που φοράω ταιριάζει με τα παπούτσια, θα το φορέσω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι κι εσείς έχετε υπομείνει αντίστοιχα πράγματα στη ζωή. Η Gwyneth Paltrow άραγες, που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε fashion police. Εκεί που φορούσε αυτό το Michael Kors στο Hong Kong, στο event που έκανε για το Goop.com, να πιεζότανε. Πιστεύω δεν πιεζότανε, γιατί είναι η ίδια σαν την Πινέζα. Και αυτό που φοράει, να σας πω κάτι, του λείπει η ζώνη. Το βλέπεις και του λες, το απευθύνεις και του λες, τι είναι η ζώνη σου. Αυτή η ζώνη που είχε βάλει ο Michael Kors να το παρουσίαζε, γιατί την έβγαλες. Την ήθελε αυτή τη ζώνη. Αυτό είναι το μόνο λάθος, νομίζω, της Gwyneth Paltrow. Η Felicity Jones φοράει Miu Miu και είναι στην πρεμιέρα που έκανε στη Νέα Υόρκη η ταινία The Amazing Spider-Man 2. Και φοράει αυτό που δεν είναι καθόλου ωραίο. Κοίταξε, έχει ένα πάρα πολύ... Παιδιά, αυτή λίγο θυμίζει τη Σύση Χριστίδου. Στη φάτσα. Όχι. Έχει αυξηθεί η μοιοπία μου. Δεν βλέπω καλά μέχρι εκεί. Καλά, εντάξει, καμία σχέση κιόλας. Εντάξει. Γίνα λίγο πίσω να πω κάτι. Αυτό είναι ένα κακό χρώμα, με κακές τσέπες, κακό μήκος, ωραίο μπούστο, ωραίο πρόσωπο, μαλλιά, make-up και ωραία παπούτσια. Αυτό είναι αυτή η εμφάνιση. Ευχαριστώ. Η επόμενη είναι η Emma Roberts και φοράει Balenciaga στην πρεμιέρα που έκανε στο Tribeca Film Festival η ταινία Palo Alto. Είναι μια παραλλαγή του τρόπου που τον παρουσίασε ο οίκος Balenciaga το συγκεκριμένο ρούχο. Είναι όμως μια ωραία παραλλαγή, είναι έτσι λίγο πιο ανδρόγυνο. Ωραία παπούτσια, πραγματικά ωραία παπούτσια. Ανδρόγυνο είναι το μποξι. Το αλεξίδωτο στην πλάτη το κάνει ανδρόγυνο. Έβαλε και τη φούστα για να το σπάσει λίγο, Αλέξανδρε. Εντάξει, μαράκι. Εντάξει. Κάτσε να δω αν συμφωνώ με τον Άλεξ το επόμενο, που κάτι μου λέει ότι μπορεί και να συμφωνήσουμε. Η Emma Stone με Prada, σ' αρέσει? Έλα, σ' αρέσει. Παιδιά! Είναι όταν, δεν μπορώ, όταν το μέσα μου συμφωνεί πάρα πολύ με αυτό που συμβαίνει έξω μου και θέλω να χειροκροτήσω. Μπράβο! Και τα μαλλιά της είναι πολύ ωραία. Έλα λίγο ακόμα να δούμε αυτή την εικόνα. Είναι στην πρεμιέρα που έγινε στη Νέα Υόρκη για το American Spider-Man, όχι, για το Amazing Spider-Man. Το 2, παιδιά, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που συμβαίνει σε αυτή την εμφάνιση, σε όλα τα επίπεδα. Έλα ρε J-Lo τρέλα! Να σας πω κάτι. Η J-Lo είναι ο σατανάς. Είναι ο σατανάς. Τι σαρέγκα είναι, επειδή λαμπυρίζει. Σαρέγκα είναι, λέει. Φοράει Lanvin και Vivian Westwood Red Label και είναι στην 13η σεζόν του American Idol, στο Top 5, στο live με τους Top 5. Είναι πάρα πολύ ωραίο και οι συγκεκριμένες λάμψεις και τα μεταλλικά που έχουν επιστρέψει αυτό το καλοκαίρι δεν κάνουν τη ρέγκα, τη γοργόνα κάνουν. Δηλαδή, αν σου δημιουργεί την αίσθηση του ψαριού, να σου δημιουργήσει την αίσθηση της γοργόνας, όχι της ρέγκα. Ήταν πολύ ωραία, ζαργάνα με τα όλα της, ήταν μπράβο. Η Fergie φοράει σε λογό. Κάπου εκεί στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά δεν νομίζω ότι τη χαρίζει αυτό το πράγμα στους ώμους, τόσο όγκος στους ώμους. Άμα έχεις τόσο μπόμπα στήθος, νομίζω ότι δεν σου χαρίζει.
και φοράει και το πόδι της Τζολί. Όχι, μια χαρά είναι. Τέτοια πόδια έχει. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή δεν έχει και πολύ μέση Φέργη, δεν είναι τώρα πολύ σωστό όλο αυτό που έχει γίνει, πιστεύω. Δεν την κολακεύει. Θα έπρεπε κάτι λίγο πιο μεσάτο και όχι τόσο όγκο στους ώμους. Ναι. Η κακία θα σε φάει, η κακία Άλεξ θα σε φάει, γι' αυτό πνίγεσαι. Η Amy Rossum φοράει Tory Burch, Santa Monica. Φοράει Tory Burch στην Santa Monica, στο Μουσείο Τεχνών βρίσκεται. Και δεν ξέρω τι σκέφτομαι για αυτήν την εμφάνιση, ότι βαριέμαι λίγο. Θες λίγο νερό? Ωραία. Λίγο βαριέμαι. Ενώ να, εδώ δεν βαριέμαι καθόλου. Η Ζαν Ζιγί φοράει Καρόλα Χερέρα. Είναι στο 2014 Benzing International Film Festival Closing Ceremony, OMG. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα μαλλιά λίγο με ενοχλούν. Γιατί να με ενοχλούν, βέβαια, γιατί να τα έκανε τα μαλλιά. Όχι, εκείνα τα είχε. Απλά μήπως ήθελα λίγο πιο ψηλά να είναι το κοτσάκι. Ή φταίει που εμένα δεν μου αρέσουν τα πιο χαμηλά κοτσάκια. Μήπως έχω εγώ το πρόβλημα και όχι η Ζαν Ζιγί. Ενδεχομένως. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι σωστά. Και μπράβο. Με μια ανάσα. Τη χρειάστηκα τώρα κι εγώ, η αλήθεια είναι. Πάμε λίγο να δούμε το πιο σεξι 42χρονο κορίτσι στον πλανήτη. Σοφία Βεργκάρα, Ζουχαήρ Μουράντ, φοράει στην πρεμιέρα που έγινε για την ταινία Chef στο Tribeca Film Festival. Φοράει αυτό το άσπρο φόρεμα. Με την Ταντέλα, που είναι ωραίο. Η Σοφία Βεργκάρα έγινε πιο ξανθιά και πιο αδύνατη από ποτέ σε αυτή τη φάση της. Είναι όμορφη όμως, παιδιά. Την κάνετε εσείς για 42-43. Σκάνδαλο είναι αυτό που συμβαίνει. Παιδιά, και επανέρχομαι στο παιδιά, μήπως τελικά η δεκαετία των 40 είναι η καλύτερη δεκαετία στη ζωή μιας γυναίκας. Να σκεφτώ J-Lo, να σκεφτώ τούτη είναι εδώ, να σκεφτώ τη Δέσποινα Μανδύ, κάτι να σκεφτώ. Ξέρω. Σαμπουτζάκι, είναι τα 80 η καλύτερη δεκαετία της γυναίκας. Αν έχουμε φτάσει. Τα 2.40. Η Holland Roden φοράει Erin Featherston. Που άρεσε πάρα πολύ εδώ στο Δημήτρη από τη βλέπω. Μου έχει γράψει σκαλέτα τι ωραίο. Στα 5 Annual Women in Music Concert Celebration Awards του περιοδικού Elle. Που είναι όμορφο, είναι πολύ όμορφο. Κάνει και λίγο Dolce. Είναι ωραίο, είναι πολύ νεανικό. Είναι μια χαρά. Το φόραγα. Η Μίσα Μπάρτον φοράει Teka by Hello Russia στο 18th Annual Brit Week Launch Party. Α, κοίτα, εμένα παιδιά μου αρέσει. Ξέρω ότι στα αγόρια μπορεί να μην αρέσει. Αλλά αυτό το μπόχο που είναι ούτως ή άλλως χαρακτηριστικό της Μίσα Μπάρτον έχει έρθει και έχει δέσει πάρα πολύ σωστά και καλύπτει και την περιφέρεια, γιατί η Μίσα μπορεί να είναι πάρα πολύ αδύνατη, αλλά έχει πολύ ανοιχτή λεκάνη. Και αυτό το φόρεμα έρχεται και το καλύπτει σωστά. Τη δημιουργεί ωραία αίσθηση στη μέση. Τον ντεκολτέ αυτό το φοράνε κορίτσια μόνο που δεν έχουν στήθος. Αλλιώς δείχνει πάρα πολύ τράση και βήτα. Μην με κοιτάς έτσι, μην είμαι παράπονο. Άμα θες να δεις έτσι στήθη, μην δεν θα κοιτάξεις στα red carpet. Όχι, να μην είναι πιο. Αν είναι πιο, θα φανεί περίεργα. Είναι πολύ ωραίο. Τι να είναι? Το μάτι πάει εκεί. Πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί. Πήγαινε εκεί τώρα. Ωραία. Εδώ μάλιστα, η Νίκη Μινάζ και όλες οι καμπύλες της γης, όλες, από όλες έχει κλέψει και έχει βάλει. Φοράει Alexander McQueen στο The Other Woman, στην πρεμιέρα του The Other Woman στο Los Angeles. Εγώ δεν την έχω συνηθίσει την Νίκη Μινάζ ακόμα με μαύρα μαλλιά. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει πολύ και μου κάνει πολύ πιο σικάτη σε σχέση με το πώς ήταν νωρίτερα. Μετά βέβαια λέω σικάτη και κοιτάω κάτω από το λαιμό. Και ξελέω σικάτη. Αλλά εντάξει. Η Cameron Diaz φοράει Stella McCartney, επίσης την πρεμιέρα που έγινε στο Los Angeles για το The Other Woman. Χάλια είναι αυτό, χάλια. Χάλια είναι αυτό, παιδιά. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Σαν τα αυτιά της Μίνι, λέει ο Μινάς. Έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, είναι από τις πιο όμορφες γυναίκες της γης. Πώς, τι έχει πάει τόσο... Όχι, όχι, βγάλτε αυτή την εικόνα που με στεναχωρεί. Και να δούμε την κολλητή Katy Perry, φοράει Roland Murrett στο Jimmy Kimmel Live. Jimmy Kimmel Live, εντάξει, ίσως όχι καλύτερη τη στιγμή, ας μην το σχολιάσουμε πολύ ώρα. Θα δούμε πολλά τα λάθη, σωρία τα λάθη και τα μαλλιά κρίμα. Την αγαπάμε όμως και αυτό δεν το αλλάζει τίποτα. Πάμε σε break και μόλις γυρίσουμε θα δούμε την Ζιζέλ να τραγουδάει.